Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Παναγιωτόπουλε, αγαπητέ Νίκο, ζούμε μαζί. Πέρα στο μήνυμα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Χρήστο. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν. Βέβαια, για να πούμε ότι θα βγει ένα επίσημο δελτίο τύπου από τις ανάλογες υπηρεσίες. Φαντάζομαι ότι θα βγει δελτίο τύπου, γιατί για μιλήσαμε. Να πω την αλήθεια, για να το πω λίγο, Νίκο, να το πω λίγο. Μιλήσαμε με το δασαρχείο, με την κυρία Ζησοπούλου, από νωρίς το πρωί για το συγκεκριμένο θέμα. Μας είπε ότι στέλνονται αρμοδίως όλα τα στοιχεία. Το πιο πιθανό είναι να βγει δελτίο τύπου από το ίδιο το Υπουργείο. Για ό,τι συνέβη στο βωνό της Καστοριάς. Αλλά επειδή εμείς το πληροφορηθήκαμε και δεν κρατιόμαστε, πάμε να πούμε τα βασικά τι έγινε στο βουνό. Είναι η αρκούδα η οποία, για την οποία πάντα λέγαμε είναι άλλη αρκούδα. Τι έχει συμβεί εκεί? Είναι η αρκούδα πιθανότητα που, που είχε ανέβει και πριν λίγο καιρό. Ουσιαστικά βρέθηκε στο βουνό μετά από καταγραφή καμερών που είχαν τοποθετηθεί. Νίκο, να πούμε όμως το εξής, πώς ζούσε στο βουνό? Το ζώο σαν τρόπος συλλέκτης μπορεί να ανοιχνεύσει τροφή, ρίζες, κορόμυλα, αγριόμυλα, υπάρχουν στο βουνό απάνω. Δεν είχε πρόβλημα τουλάχιστον εποχικά τώρα. Όμως δεν πάει μετά από λίγο καιρό να είχε πρόβλημα. Αυτό που προβληματίζει όλο τον κόσμο και πιο πολύ εμάς σαν ομάδα με την επέμβαση ήταν ότι το ζώο στο βουνό πόσο καιρό θα μείνει, ήταν εγκλωβισμένο στο βουνό ουσιαστικά, μπορούσε να φύγει, πώς πήγε, αν τα ξαναγυρίσει. Έτσι, λογικά λοιπόν, πήγε κολυμπώντας και εκεί σκεφτήκα μήπως έφυγε πάλι κολυμπώντας, γιατί υπήρχε ένα διάστημα που δεν το βλέπε κανείς. Υπολογίζουμε κατά 99% ότι πήγε κολυμπώντας. Από τη Μητροπόλεως αποκλείεται να πήγε, πάντως θα το βλέπαμε, ακόμη και στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η Μητροπόλεως. Κοίτα, να σου πω, Χρήστο, τώρα να διακομωδήσω λίγο το πράγμα και από τη Μητροπόλεω κόρμο δεν θα βλέπα να πήγαινε, αλλά πάση περιπτώσει. Γι' αυτό λέμε. Ακόμη και στη Μητροπόλεω θα την είχαν πάρει χαμπάρι. Δεν θα το είχαν πάρει χαμπάρι. Δεν θα το είχαν πάρει χαμπάρι, σου λέει ο άνθρωπος, αφού δεν κυκλοφορεί ψυχή. Ναι, αλλά αυτό λέω. Ακόμη και στη Μητροπόλεω που δεν υπάρχει ψυχή, θα το είχαν πάρει χαμπάρι. Δεν μπορεί. Ένα θα είχε. Καλά, σα το χάλασε, κύριε Πανόγιο, που λέει το αστείο. Πάμε παρακάτω. Ναι, το ζώο τελικά βρέθηκε στο βουνό, βρέθηκε από... Πού βρέθηκε, Νικό? Της ομάδας άμεσης επέμβασης. Εκεί μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ότι ο συνεργάτης και μέλος της ομάδας, ο Γιάννης Τσακνάκης, νυχτημερών επάνω στο βουνό, κατέγραψε το ζώο, στηθήκαν παγίδες. Σε ποια περιοχή το είδε? Η περιοχή που το ζώο συλλήφθηκε δεν είναι από την... Ουσιαστικά είναι στο ανατολικό σημείο του βουνού. Α, εκεί το πίσω από την Καστοριά ουσιαστικά, δηλαδή, πίσω από το βουνό. Σχεδόν, ναι. Σχεδόν πίσω από την Καστοριά. Ήταν στο πυκνό σημείο, για να καταλάβει ο κόσμος. Στο πυκνό. Μάλιστα. Το πυκνό. Δεν πάει όμως εκεί να είναι μονοπάτια που ο κόσμος τρέχει, κάνει τις δραστηριότητες του. Δεν μπορείς να πείσεις ένα ζώο έτσι. Πώς το πιάσατε λοιπόν, με παγιδά? Το ζώο παγιδεύτηκε, ναρκώθηκε και πήγε σε πολύ μακριά από εδώ, σε δασική περιοχή. Δεν μπορούμε να πούμε σε ποια περιοχή μεταφέρθηκε. Δεν υπάρχει λόγος να πούμε, ας πούμε, που έχει πάει το ζώο. Αν το Υπουργείο αποφασίσει να πει πού και πώς, που δεν νομίζω. Ο λόγος είναι ότι. Πήγε με υπόδειξη δική σας, Νίκο. Πήγε με υπόδειξη δική σας. Δεν σε άκουσα, Χριστό μου. Πήγε με υπόδειξη δική σας σε ποιο μέρος θα πάει? Μετά από σκέψη όρημη και έρευνα πήγε το ζώο σε περιοχή που ούτε καν πατάει άνθρωπος. Α. Και οι οικισμοί είναι αρκετά χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή. Επειδή μας είχες πει παλιότερα ότι το ζώο μπορεί να προσανατολιστεί και να ξαναγυρίσει σε κάποια σημεία. Υπάρχει αυτός ο φόβος? Είναι τόσο μακριά που δεν θα μπορέσει? Πάντα υπάρχει ο φόβος, αλλά για να μπορέσει... Τουλάχιστον οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι έχει πάρει αντίθετη κατεύθυνση. Μάλιστα. Έχει πάρει αντίθετη. Έτσι λοιπόν, Χρήστο, μπορούμε να πούμε ότι είναι απελαγμένο το βουνό από το ζώο. Δεν είναι εκεί το ζώο, γιατί και εμείς αναρωτιόμαστε είναι δεν είναι. Φάνηκε, Πότε την πιάσατε το ζώο?
Υπήρχε εντολή από τη διεύθυνση, τη δασική διεύθυνση που πέρα, ότι θα έπρεπε να κάνουμε μία επιχείρηση από την Παρασκευή έως και το ξημερώματα Σαββάτου, η ομάδα. 4 άτομα λοιπόν από την ομάδα που είναι και σε περιβαλλοντικές, σε περιβαλλοντικούς φορείς και το δασακτείο, ουσιαστικά ο Γιάννης, ο Θάνος, ο Βασίλης, ο Βασίλης, ο άλλος, εγώ και, ο, και φυσικά το δασακτείο άνθρωποι όπως ο Βασίλης και ο Γκίλκος. Ήμασταν τυχεροί το πρώτο βράδυ, το ζώο συλλήφθηκε και από εκεί και πέρα έγινε όλη η διαδικασία, κλείστηκε το βουνό, υπήρχε αστυνομική υπηρεσία στο βουνό εκεί που δεν άφηνε τον κόσμο αν ανέβαινε εκείνες τις ώρες. Οι ώρες που στηρίχθηκε το ζώο ήταν πολύ αργά το βράδυ. Με αποτέλεσμα όλη η επιχείρηση μέχρι τα ξημερώματα να έχει στεφεί με επιτυχία. Μάλιστα. Αυτό οφείλεται σε κάποιους ανθρώπους πραγματικά και θα ξανατονίσω εγώ τον Γιάννη. Και όλοι είμαστε εκεί πέρα και η ομάδα μέσα στην επέμβαση της Καστοριάς δεν σταματάει να... Αλλά κύριο Τσακνάκης ήταν αυτός που ουσιαστικά εργάστηκε πολύ περισσότερο. Ήταν νυχτημερών πάνω οι μέρες ο Γιάννης είχε αναλάβει, είχε πάρει στην πλάτη του που λέμε το πρόβλημα. Νίκο, να σε ρωτήσω το εξής. Για να μην δούμε φαινόμενα τυχιού, είδες και ότι βρέθηκε και εκεί μια νεκρή αρκούδα. Εκεί να πούμε βρέθηκε και μια αρκούδα νεκρή, Χρήστο, την ψάχναμε μια εβδομάδα και φυσικά δεν μπόρεσε να κρυφτεί το πτώμα και αυτό το λέω γιατί το πτώμα άρχισε να μυρίζει για τη σωσμία. Ναι, πήγαν κάποιοι να το κρύψουν, πιστεύεις? Δεν θέλω να πω στη διαδικασία αυτή, αλλά θα πω όμως ότι το πτώμα βρέθηκε σε άλλη περιοχή από εκεί που μας είχαν καταγγείλει. Στην περιοχή που ήταν, μπορώ να πω και λίγο δύσβατη, γιατί φάνηκε ότι γεωργικό μηχάνημα είχε αφήσει το ζώο εκεί πέρα, φαινόταν δηλαδή τα ίχνη από τις ρόδες κτλ. Ήταν μέσα σε ένα ρέμα, μύριζε με αποτέλεσμα να μας πάρουν τηλέφωνο αυτοί που μπορεί να περνούσαν στην περιοχή και η πρόεδρος προς τιμή της του τυχιού, μας κατήγγειλε το γεγονός και πήγαμε και πήραμε το ζώο. Ναι, για να μην έχουμε λοιπόν... Το ζώο σκοτώθηκε στις 14 του μηνός και το βρήκαμε στις 26. Σκοτώθηκε με οπλό, πώς ακριβώς είδα? Δεν μπορούσε να γίνει νεκροψία από την αρμόδια υπηρεσία στην ιατρικής για τους λόγους ότι το ζώο ήταν σε αποσύνθεση, σε προχωρημένη αποσύνθεση. Μάλιστα. Δεν μπορούσε να βγει ένα πόρισμα. Να καταλάβουμε τι γίνεται. Ναι. Αλλά το πιθανότερο είναι να έγινε από χέρι ανθρώπου. Μάλιστα. Τώρα... Γιατί καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αφού βρήκαμε ίχνη εμείς εκεί που μας είχαν καταγγείλει την πρώτη μέρα το ζώο, βρήκαμε τα ίχνη, βρήκαμε αίματα κτλ. Το ζώο βρέθηκε μετά από 10 μέρες σε άλλη περιοχή. Σε κάποιο άλλο σημείο. Τώρα, το μυαλό όλων μας να πηγαίνει σε αυτή την ενέργεια. Σε αυτή την ανθρώπινη παρέμβαση. Θέλω να ρωτήσω όμως, Νίκο, το εξής. Για να μην φτάνουμε σε τέτοια γεγονότα. Πιστεύεις ότι η μέθοδος που χρησιμοποιήσατε στο βουνό με την παγίδα και μεταφορά της αρκούδας σε μια πολύ πολύ μακρινή περιοχή θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην περίπτωση δυσπηλίου πέτρας για να ησυχάσουν και εκεί οι άνθρωποι? Για να γίνει μια τέτοια παρέμβαση, Χρήστο, χρειάζεται πάρα πολύ σκέψη και πάρα πολύ οργάνωση, όπως έγινε στο βουνό. Πρέπει δηλαδή το ζώο, εμείς θεωρήσαμε και θεωρούμε ότι όταν είναι σε ένα κλειστό οικοσύστημα όπως είναι το βουνό, είναι και θέμα εγκλωβισμού. Μπορεί το ζώο να ήταν και εγκλωβισμένο ή μπορεί να μην ήθελε να ξαναφύγει ή οτιδήποτε άλλο. Με αποτέλεσμα το βουνό να είναι πολυπληθή από κόσμο, να έχουμε κόσμο που... Ναι, αλλά και η πέτρα έχει κόσμο. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, δεν αντιλέγω, αλλά εκεί το ζώο μπορεί με άλλους τρόπους να φύγει από την περιοχή. Δηλαδή να το κυνηγήσουμε, να το διώξουμε με τρόπους του πρώτου πλάνου, να το πω, όχι του β. Ναι. Το να πάρεις το ζώο και να το μετακινήσεις. Στο βουνό δεν γινόταν να φύγει με τέτοιο τρόπο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και βέβαια καταλαβαίνετε ότι στο βουνό όλο το βράδυ ο κόσμος και το πρωί μέχρι και το πρωί ή από το πρωί μέχρι το βράδυ περπατάει, δεν παίζουν μπάσκετ, υπήρχε κόσμο. Άρα λοιπόν για την περίπτωση πέτρας δυσπηλίου αποκλείς αντίστοιχη περίπτωση, αντίστοιχο... Αυτές είναι αποφάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας. Ωραία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρετε ότι εμείς θέλουμε ή δεν θέλουμε. Αν η αρμόδια υπηρεσία βγάλει μια εντολή ότι πρέπει να μετακινηθεί
το ζώο. Θα μετακινηθεί. Φυσικά πρέπει η ομάδα με την επέμβαση να κάνει τα μέγιστα ώστε να μετακινήσει το ζώο. Αυτό όμως, όπως είπα, μετά από όρημη σκέψη και άποψη μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο τρόπος για να απομακρυνθεί το ζώο. Νίκο, δεν είναι εύκολος τρόπος. Σωστά. Νίκο, θέλω να σε ευχαριστήσουμε για τα πρώτα στοιχεία που μας δίνεις για, όλο αυτό, για όλη αυτή την επιχείρηση. Περιμένουμε και το δελτίο τύπου το επίσημο που θα βγει πιθανότατα από το Υπουργείο. Θα ο κόσμος να καταλάβει, να ευχαριστήσουμε όλη την ομάδα. Και να είστε στο βουνό πια πιο ελεύθεροι. Αν και στο βουνό, ναι, ποτέ δεν πρέπει να είσαι. Ευχαριστήσουμε όλη την ομάδα με επέμβαση και την αστυνομία που ήταν στο πλευρό μας συνεχόμενα. Ωραία. Και φανταστείτε ότι η αστυνομία ήταν αυτή που οδήγησε ακόμη και το αυτοκίνητο με το πλωβό να βγει ακόμη έξω από την πόλη και να προχωρήσει προς, προς το σημείο που ήταν να απελευθερωθεί το ζώο. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Καλημέρα. Καλημέρα πραγματικά. Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.